Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ρολά κανέλας. Έτσι, νέα συνταγή, γίνονται φανταστικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι όλες οι συνταγές που σας δείχνω γίνονται και στο χέρι, γίνονται και στο μίξερ. Έτσι, από τη στιγμή όμως που έχουμε μίξερ, το κάνουμε στο μίξερ. Λοιπόν, ξεκινάμε. 100 γραμμάρια ζάχαρη. 180 γραμμάρια γάλα χλιαρό. 2 φακελάκια ξερή μαγιά ή 50 γραμμάρια νοπή. 3 Μας ενδιαφέρει απλά να λιώσει η μαγιά, τίποτα άλλο. Θα ρίξουμε 3 αυγά. Η ξερή η μαγιά, να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται ενεργοποίηση. 2 βανίλιες. 150 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. 700 γραμμάρια αλεύρι σκληρό για τσουρέκια, εντάξει, τύπου 550 για όσους είναι στο εξωτερικό. Μία τσιμπιά αλάτι. Και πάμε τώρα να ζυμώσουμε για 3 με 4 λεπτά, έτσι. Αν το κάνετε στο χέρι θα πάτε 5 με 6 λεπτά. Έχουμε μία ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια μας, εντάξει. Λοιπόν, θα την κάνουμε ένα παλάκι. Εάν σας είναι λίγο σφιχτή, μην την φοβηθείτε. Σας έχω πει πολλές φορές ότι η μαγιά θα το μαλακώσει, θα το κάνει αφράτο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σταυρό για να μπορεί να αναπνεύσει το ζυμάρι. Θα το βάλουμε πάλι μέσα στο γκάδο. Θα σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε να διπλασιαστεί. Μετά από μία ώρα, εδώ έχω 200 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, θα βάλω 12 γραμμάρια κανέλα, έτσι, μία γεμάτη κουταλιά της σούπας, αλευρώνουμε. Βλέπετε πως έχει γίνει η ζύμη μας τώρα, έχει μαλακώσει, έχει γίνει ωραία. Την ξεφουσκώνουμε καλά. Προσέχτε τώρα να σας πω, εάν στην περίπτωση η ζύμη όταν πάτε να την ανοίξετε σας επιστρέφει πίσω, σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμη. Οπότε τι κάνετε, ξεκινάτε, την απλώνετε όσο μπορείτε. Την αφήνετε μισό λεπτό, έτσι, και συνεχίζετε. Αυτό το μισό λεπτό που θα το αφήσετε φτάνει και περισσεύει για να ξεκουραστεί η ζύμη και για να μπορέσει να ανοίξει όλη, έτσι. Λοιπόν, αφήνω τώρα μισό λεπτό να ξεκουραστεί και θα συνεχίσω πάλι. Και αυτό το πράγμα θα γίνεται, βλέπετε, όταν το αφήνεις και ξεκουράζεται, κατευθείαν η ζύμη ανοίγει. Μας ενδιαφέρει να πάρει πλάτος. Βλέπετε, μαζεύει. Την αφήνετε μισό λεπτό. Έτσι, δεν θέλουμε παραπάνω. Το πάγος το βλέπετε δεν είναι πολύ. Είναι περίπου στον ένα μπότο. Θα πάρουμε βουτυράκι. Θα λείψουμε, εγώ προτιμώ το βούτυρο, δεν θέλω να βάλω μαργαρίνη. 100 γραμμάρια είναι αυτό το βούτυρο,
Έτσι, δηλαδή θα χρειαστούμε σύνολο μία πλάκα, 250 γραμμάρια. Θα βάλουμε την κανέλα μας τώρα με τη ζάχαρη. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω ή να βάλετε και λιγότερο, έτσι. Αυτά είναι στο δικό σας το γούστο, και στην κανέλα και στη ζάχαρη. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα και το κάνουμε ρολό. Μαζεύουμε. Κλείνουμε. Με τσιμπιές πολύ καλά το περνάτε μία και δύο και τρεις φορές μέχρι να κλείσει πολύ καλά. Έτσι μας ενδιαφέρει το ρολό να κλείσει τελείως. Έχουμε ένα ρολό το οποίο είναι 45 πόντι. Θα κόβετε ροδελίτσες ανά 3 πόντους. Εντάξει. Εγώ σημάδεψα, όπως βλέπετε, ανά 3 πόντους με ένα μέτρο. Εδώ έχω βάλει ταψάκι με λαδόκολλα. Θα βάλω ένα κομμάτι. Τώρα, υπάρχουν δύο τρόποι να κόψετε. Ο ένας είναι με πυρηνωτό μαχαίρι, προσεκτικά όμως. Και ο άλλος βέβαια είναι με πετονιά. Αν έχετε ένα καλό μαχαίρι πυρηνωτό, δεν έχετε κανένα θέμα. Βλέπετε, και με τους δύο τρόπους βγαίνει μια χαρά. Κόψαμε, τώρα θα πιέσουμε λιγάκι. Λοιπόν, αυτά είναι. Σκεπάζουμε και θα τα αφήσετε τώρα να ξεκουραστούν τουλάχιστον για 20 με 25 λεπτά. Έτσι, να μπορέσουν να πάρουν τα πάνω τους, να φουσκώσουν για να μπορέσουμε να ψήσουμε. Στα 15 λεπτά ανάβετε 180 βαθμούς αντιστάσεις στο φούρνο, έτσι, και τον αφήνετε να παραθερμανθεί. 25 λεπτά μετά τα ρολάκια μας είναι έτοιμα για ψήσιμο, εντάξει. 180 βαθμούς αντιστάσεις σε προθερμασμένο φούρνο, χαμηλά το ταψί, γύρω στα 25 με 30 λεπτά. Τα ρολά μας είναι έτοιμα, έτσι, 25 λεπτά χρειάστηκε για να ψηθούν. Θα τα αφήσετε τώρα λιγάκι να κρυώσουν και εμείς θα φτιάξουμε μια κρέμα για να βάλουμε από πάνω. 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 50 γραμμάρια γάλα χλιαρό. Θα βάλουμε το μισό, θα χτυπήσουμε, 4-5 κουταλιές άχνη ζάχαρη, συνεχίζουμε, ρίχνουμε και το υπόλοιπο γάλα. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά με την κρέμα, βλέπετε, είναι πηχτή αρκετά. Πάμε τώρα να καλύψουμε τα ρολά μας. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!